Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Και πάλι μαζί στην εκπομπή μας μηνύματα, τα μηνύματα της Ορθοδοξίας, τα οποία μας απασχόλησαν και σε άλλες εκπομπές. Και σήμερα βέβαια, απόντος του κυρίου Φουντουλάκη, τον οποίο περιμένουμε γιατί υπήρχε ένα φοβερό μποτιλιάρισμα στο δρόμο και οι καθυστέρησαν πάνω από μια ώρα και πολλοί θα το γευτούν αυτό σήμερα, θα το πούνε οπωσδήποτε και τα κανάλια. Ε, να παρουσιάσουμε ένα εκλεκτό καλεσμένο μας σήμερα τον κύριο Νίκο Κωστόπουλο κύριε Κωστόπουλε καλησπέρα καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους σας ευχαριστούμε που επιθυμήσατε να είστε εδώ και ε, μας θυμήσατε με την παρουσία σας και ένας λόγος παραπάνω θα το έλεγα αυτό διότι δεν μας έχουν συνηθίσει οι πολιτικοί άνδρες να είναι βαθιά θρησκευόμενοι άνθρωποι αυτό λοιπόν αποτελεί ιδιαίτερη χαρά για μας να παρουσιάζουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μέσα από την Ορθοδοξία, μέσα από την πατροπαράδοτη κατάσταση που κακώς αφήσαμε αγαπητοί φίλοι τόσα χρόνια να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μην είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα που λέει ότι στην Ορθοδοξία, στην Αγία Τριάδα πιστεύουμε πρωτίστως εμείς οι Έλληνες και κατόπιν στην ελευθερία της πατρίδος όπως είπε και ο Κολοκοτρώνης και γράψανε αυτοί οι Άγιοι ήρωε να τους πούμε έτσι όταν ήρθε η ώρα να δώσουν το αίμα τους για αυτή την πατρίδα. Λοιπόν, με τον κύριο Κωστόπουλο θα συζητήσουμε και αν έχουμε την τύχη να έχουμε και τον κύριο Φουντουλάκη σήμερα, ακόμα καλύτερα για το θέμα της γεννήσεω του σωτηρός Χριστού. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει τη μεγάλη του αξία γιατί όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας του Θεού είναι το υψηλότερο και ευγενέστερο και τελειότερο έργο της δημιουργία Αν ο Θεός έδωσε τη δημιουργία στον άνθρωπο και τον έκανε βασιλιά αυτή της κτίσης, η ένσαρκη οικονομία, δηλαδή το να γίνει ο Θεός άνθρωπος και να κατέβει στη γη, τον ανέβασε στον ουρανό. Πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή ο Χριστός μας, σαν άναρχος Θεός, κάθεται στα δεξιά του Πατρός με την ανθρώπινη πάντα μορφή του. Και αυτό συμβαίνει γιατί είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να μας κάνει εμά να ανέβουμε κοντά στο θρόνο του Θεού. Και δεν θέλησε να μας εκβιάσει καθόλου, κυρία Κωστόπουλε, σε αυτή την περίπτωση, αλλά να μας φιλοτιμήσει περισσότερο. Να μας δώσει δηλαδή, να καταλάβουμε, ότι από αγάπη τα κάνει όλα και σε αυτή την αγάπη πρέπει και εμείς να ανταποκριθούμε. Πέστε μας και εσεί δύο λόγια για την, αυτή την έσαρκη οικονομία, για το ότι ο Θεό κατήλθε στον κόσμο για να σώσει τον άνθρωπο. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα, ορμόμενο από τα λόγια σα, να κάνω μια παρατήρηση που εδώ και πάρα πολύ καιρό τριγυρίζει στον μυαλό μου. είναι τελείω διαφορετικό το να επιλέγει αν πιστεύει ή όχι κάπου, όπω καθένα από εμά το ορίζει. Και τελείως διαφορετικό το να ντρέπεσαι να λες το τι πιστεύεις. Και πολύ φοβάμαι ότι τα τελευταία χρόνια πολλοί από μας και στην πατρίδα μας έχουμε φτάσει σε σημείο για αδικαιολόγητους για μένα λόγους να ντρεπόμαστε να μιλήσουμε για την πίστη μας. Ντρεπόμαστε. Να ντρεπόμαστε ως και να εκφράσουμε την πίστη μας. Η γέννηση του Κυρίου, η γέννηση του Κυρίου αναμφισβήτητα δεν είναι απλά ένα συγκλονιστικά μεγάλο ιστορικό γεγονός είναι ένα θαύμα εφάμιλο, αν όχι μεγαλύτερο, της δημιουργίας του κόσμου. Ένα γεγονός, ένα θαύμα το οποίο μας ακολουθεί όλους μας από την εποχή της γέννησής του, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, όλους όσους πιστεύουν ή δεν πιστεύουν ο καθένας με τον τρόπο του. Και ειδικά το τελευταίο διάστημα, ειδικά στην εποχή μας και μάλιστα εν μέσω μιας συγκλονιστικά μεγάλης και πρωτοφανούς, πρωτόγνωρης, θα μπορούσε κανείς να πει, οικονομικής, κοινωνικής, αλλά και πολιτικής κρίσης, η πίστη στον Κύριο, για όσους τον πιστεύουν, αλλά και για όσους ακολουθεί, που δεν έχουν αισθανθεί ακόμη με τον ένα άλλο τρόπο την παρουσία του, έτσι όπως κάποιοι άλλοι από εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντική. Σε μια εποχή που τα πάντα καταραίουν, που ο κόσμος φαίνεται, αισθάνεται να χάνει τα πάντα και η πίστη σε ένα ανώτερον είναι ό,τι πιο σημαντικό και επιτρέψτε μου να πω, μάλλον ό,τι μας έχει μείνει. Ακριβώς. Το ότι το τελευταίο μας Αποκούμπι είναι ο Θεός, το διαπιστώνουμε τώρα τελευταία, όταν βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να σειραίουν στους ναούς και να παρακαλούν τον Θεό. Γιατί? Διότι θα έπρεπε να τον έχουν παρακαλέσει προηγουμένω για αυτό που τον παρακαλούν τώρα. Ε, στην προηγούμενη συμμετοχή, κύριε Κωνσταντινόπουλο, δεχτήκαμε κάποιε ερωτήσει και μία μου άρεσε, μια ερώτηση μου άρεσε γιατί γίνεται συχνά αυτή, γιατί να επιλέξω τον Χριστό και όχι κάποιον άλλον, είπε μια κοπέλα με το δικό τη τρόπο. Νομίζω ότι είπε ότι τι θα λέγανε και οι άλλε θρησκείε, α πούμε κλπ. Εάν οι άλλε θρησκείε δεν γνωρίζουν τον Χριστό, αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι εμεί δεν είμαστε τόσο δραστήριοι και πρέπει να έχουμε αυτή τη μαρτυρία που είπε προηγουμένω ο αγαπητό μα εδώ φίλο συνδετημόνα. Αυτή η μαρτυρία είναι απαραίτητη για να μπορεί και ο άλλο να καταλάβει τι ακριβώ συμβαίνει. Γιατί να ντρεπόμαστε για κάτι το οποίο το έχουμε 2.000 χρόνια και. Για κάτι το οποίο παρουσιάστηκε στην Ελλάδα και οι Έλληνε το αγκάλιασαν και το πήραν, τον χριστιανισμό, τον ίδιο τον Χριστό. Ο Απόστολο Παύλο ήρθε, δίχω κανόνια και άρματα και μίλησε απλά στου ανθρώπου και του είπε: Έχω να σα δώσω κάτι το καινούριο. Έχω να σα πω για κάποιον ο οποίο ήρθε, έζησε, θαυματούργησε, τον, σκοτώσαμε ε, ε, και αναστήθηκε. Στην Ανάσταση βέβαια του Χριστού κλωτσίσανε πολύ, γιατί αυτό είναι το επίμαχο σημείο, πώς ένας άνθρωπος μπορεί να ανασταίνεται από τους νεκρούς. Αυτό μας εμάς, επειδή γαλοκηθήκαμε έτσι και το ξέρουμε ότι είναι έτσι και το πιστεύουμε ότι είναι έτσι και έχουμε αποδείξει ότι είναι έτσι, θα έλεγα απλά στην αγαπητή φίλη τη εκπομπή που μα πήρε στην προηγούμενη εκπομπή και δεν προλάβαμε να τη δώσουμε μια απάντηση έτσι καθολική και πίστικοι να τις πούμε σήμερα το εξής. Γιατί να πιστεύουμε στον Χριστό. Γιατί είναι προφητευμένος ο Χριστός από 300 προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, διότι κανείς άλλος δεν ξέρουμε να αναστήθηκε από τους μεγάλους αυτούς που λένε ότι ίδρυσαν θρησκείες. Ούτε ο Κρίστινα αναστήθηκε, ούτε ο Βούδα αναστήθηκε, ούτε ο Μωάμεθ αναστήθηκε, ούτε κανένα άλλο αναστήθηκε. Ούτε ο Πλάτωνα, ούτε ο Σοκράτη. Θα μου πείτε, αναστηθήκανε μερικοί ο Λάζαρο. Ναι, αναστήθηκε και ο Λάζαρο, αλλά κατόπιν ξαναπέθανε ο Λάζαρο. Ενώ ο Χριστό μένει αιώνια, ο αυτό στην αιωνιότητα. Και ένα άλλο λόγο πολύ σοβαρό είναι γιατί από τον Πανάγιο Τάφο που είναι κενό, βγαίνει κάθε Πάσχα το Πανάγιο φω. Αυτά δεν υπάρχουν αλλού στον κόσμο και γι' αυτό υπάρχει σοβαρό λόγο να θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Χριστό είναι ο μοναδικό Θεό αυτό που μπορεί να μα οδηγήσει στη σωτηρία και όχι οι άλλοι άνθρωποι. Τι θέλετε να πούμε, εν με τον Σοκράτη που λένε μερικοί, να το συγκρίνουμε με τον Σοκράτη βεβαίω. Ο Σοκράτη είπε δεν ξέρω πολλά πράγματα, γιατί μέσα στην. και ο πιο έξυπνο άνθρωπο καταλαβαίνει το μέγεθο τη αγνία του, κύριε Κωστόπουλε. Ε, δεν είναι δυνατόν ένα άνθρωπο να, να αισθάνεται αισθάνε τόσο κατοχυρωμένο και τόσο πλήρη που τόσο ώστε να πει εγώ τα ξέρω όλα. Ο Χριστό όμω ήρθε και είπε εγώ τα ξέρω όλα. Αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη από όλου του άλλου οι οποίοι έδωσαν νήξει περί τη πραγματικότητα με έναν φωτισμό Α, αλλά όταν ήρθε ο Χριστό ήρθε το πλήρωμα του φωτισμού, η τελειότητα του φωτισμού. Αυτά για τη φίλη μα. Τώρα πρέπει να περάσουμε και στο ε, ανθρώπινο στάδιο που ο Χριστό έρχεται στη γη και γίνεται άνθρωπο. Θα ξέρετε από το Ευαγγέλιο πώ γεννήθηκε ο Χριστό. Τον αραβόνα τη Παναγία με τον ε, Ιωσήφ. Και όταν βρέθη, λέει, εγκαστρία έχουσα, δηλαδή έγκυο η Παναγία, ο Ιωσήφ σκέφτηκε να την διώξει. Διότι σου λέει, αφού εγώ δεν είμαι ο πατέρα του παιδιού, κάτι άλλο συμβαίνει. Άρα στον όνειρό του είδε Άγγελο, ο οποίο τακτοποίησε τα πράγματα, του είπε ότι, κοίταξε, αυτό που θα γεννηθεί είναι διαπνεύμα του Αγίου, Άγιο αυτό που θα γεννηθεί, και έτσι μην έχει καμία αμφιβολία ότι η Μαρία έκανε αυτό που έχει βάλει στο μυαλό σου. Να την προστατεύσει και να είσαι ο πατέρα, ο νομικό πατέρα του παιδιού που θα γεννηθεί. Και έτσι λοιπόν, αφού, όταν γεννήθηκε ο Ιησούς, έγινε αυτό που για να πληρωθεί λέει, του προφήτη, προσέχτε, δεν είναι τελείω έτσι ξεκαρφωτό, ο Ισαΐας είχε πει: Δού, η Παρθένος θέλει συλλάβει και θα γεννήσει και θα καλέσουν το όνομά του Εμμανουήλ, το οποίο με θερμινευόμενο σημαίνει Ο Θεό με θυμών. Λοιπόν, εδώ, κύριε Κωστόπουλε, έχουμε κάτι συγκλονιστικό. Έχουμε μια προφητεία που λέει ότι θα γεννήσει μια Παρθένο. Από ό,τι ξέρουμε, μια παρθένα γυναίκα δεν μπορεί να γεννήσει αν δεν έχει έρθει σε συνέβρεση με άνδρα. Άρα γίνεται ένα μυστήριο αυτή τη στιγμή, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και δημιουργεί αυτό το μυστήριο τη εγκυμοσύνης τη Παναγία. Πώ το βλέπετε αυτό και ηθικά, και πνευματικά και λογικά, Γιατί μερικοί λένε ότι δεν μπορεί να γίνει επειδή δεν, δεν εφάπτεται τη λογική των ανθρώπων κλπ. Κοιτάξτε, είναι ε, καθόλου αλογικό. Ε, Λογικό, όπως λέτε, πολύ σωστά επίπεδο να εξηγηθεί ένα τέτοιο φαινόμενο από το απλό νου. Όπως αντίστοιχα γνωρίζετε και ως ε, ιατρός, ως επιστήμον, καλύτερα και από μένα, ότι και σε επιστημονικό επίπεδο είναι μάλλον αδύνατο να εξηγηθεί. Έτσι. Το θέμα είναι πώς βιώνει κανείς, πώς βιώνει κάθε άνθρωπος όλη αυτή τη διαδικασία. Την αντιμετωπίζει μέσα από ε, λογική εξήγηση, προσπαθεί να την ε, λύσει μέσα από επιστημονικά επιτεύγματα ή τη βιώνει περισσότερο σε ηθικό και πνευματικό επίπεδο. Αυτό νομίζω είναι μια απορία η οποία ταλανίζει την ανθρωπότητα εδώ και χιλιάδε χρόνια, αλλά νομίζω ότι είναι και μια καθημερινότητα η οποία με το ένα με το άλλο τρόπο την κουβαλάμε ο καθένα από εμά στη ζωή μα καθημερινά μέσα από τι εύκολε και τι δύσκολε στιγμέ, μέσα από τα όμορφα αλλά και τα άσχημα αυτή τη ζωή. Αισθάνομαι ότι το σημαντικότερο που κανείς μπορεί να κρατήσει μέσα από ένα τέτοιο γεγονός είναι το πώς ο ίδιος το βιώνει. Το πώς πνευματικά ε, ζει μέσα από αυτό. Το πώς ε, δημιουργείται ηθική ανάταση στον καθένα από εμά όταν σκέφτεται το γεγονός ως γεγονός αλλά και όλες εκείνες τις στιγμές, όλα εκείνα τα διαφορετικά τα οποία μέσα στη ζωή του αισθάνεται φιλτραρισμένα μέσα από την ύπαρξη του Κυρίου. Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά που είπατε, και θα ήθελα να, τα, να το συνεχίσουμε σε λίγο πάλι ε, την ε, κουβέντα μα αυτή για τον Ιησού Χριστό. Γιατί μα είπαν ότι δεν είναι συνηθισμένο στηλεοράση στη να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Εγώ νομίζω ότι είναι συνηθισμένο και θα γίνει συνηθισμένο εξ ανάγκη, διότι όπω είπε και ένα μεγάλο Γάλλο φιλόσοφο του 20, το 19ου αιώνα, προ τον 20ο δηλαδή, στα μέσα του 20ου πέθανε είπε την εξή καταπληκτική φράση ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Κυρίε και κύριοι, συνεχίζουμε την ζωντανή εκπομπή. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας, να έχουμε δίπλα μας τον κύριο Νικόλαο Κωστόπουλο, έναν εξαίρετο φίλο και διακεκριμένο επιστήμονα. Ευχαριστούμε κύριε Κωστόπουλο που είσαστε κοντά μας σήμερα για να συνομιλήσουμε, για να δούμε όλα αυτά τα γεγονότα, για να μιλήσουμε για την πνευματική κρίση της εποχής μας, για να δούμε τις προσπάθειες, τις οποίες και εσείς έχετε κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να μιλήσουμε και για την ιδιότητα που έχετε του, οικονο, του Οικονομικού Αναλυτή και ε, του Συμβούλου Επιχειρήσεων στην ε, Νοτιοανατολική Ευρώπη. Να δούμε λοιπόν ε, από ό,τι είχαμε πει και από την αρχή της εκπομπής, Μιλήσαμε για τον θεάτρο που Ιησού Χριστό, μιλήσαμε για την γέννηση του Χριστού, ε, αυτό που η καθημερινότητα ε, μπορεί να αλλάξει μέσα από όλα αυτά τα γεγονότα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Είδα μία ε, πολύ ωραία, κύριε και είδα μία ωραία ενέργεια που έκανε η Ονέδ, ε, που ήσασταν ε, κι εσείς ε, κύριε Κωστόπουλε ε, προχτές ε, παρών, για το κοινωνικό παντεοπολείο αναφέρομαι. Για μιλήστε μας για τις ευαισθησίες, γιατί εσείς και εσείς είστε νέος άνθρωπος, παλεύετε για τα ιδανικά, για τις αξίες της πίστεως, του χριστιανισμού και της Ορδοξίας. Για μιλήστε μας λίγο για το κοινωνικό παντοπολείο που έγινε στην Ερμού και ευρύτερα τις προσπάθειες στο πολιτιστικό χώρο που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Είναι αλήθεια κύριε Φουντουλάκη ότι η οργάνωση Νέων Νέας Δημοκρατίας η νεολαία του κόμματο Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια από ιδρύσεώ τη έχει ξεχωρίσει στη χώρα μα για την όχι μόνο έντονη πολιτική τη δράση, αλλά πάνω απ' όλα για την κοινωνική τη δράση, για τι κοινωνικέ ευαισθησίε. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι μόνο παραμονέ εορτών, όπου θα μου επιτρέψει να σα πω ότι οι περισσότερε και οι περισσότεροι από εμά θυμούμαστε τον συνάνθρωπο, ενώ καθημερινά με τον ένα με τον άλλο τρόπο μέσα από τη συμπεριφορά μας φαίνεται ότι το ξεχνάμε, δίνει πολύ έντονα το παρόν και θα πρέπει να σας πω ότι μέσα από αλλεπάλληλες τράσεις τα τελευταία χρόνια έχω κατορθώσει και εγώ προσωπικά να έρθω σε επαφή με πολύ κόσμο, με κόσμο καθημερινό, με κόσμο με πολλές ανάγκες, ο οποίος φαίνεται ότι μέσα στις δυσκολίες της εποχής περιμένει αποφορείς όπως... Τα κόμματα όπως πολιτιστικές οργανώσεις, φιλανθρωπικοί σύλλογοι, τη βοήθεια που κανονικά θα έπρεπε να παίρνει από τον διπλανό του, από τον συνάνθρωπο. Και εδώ λοιπόν θα ήθελα πιο συγκεκριμένα να σταθώ. Ε, αισθάνομαι ότι αυτές οι μέρες αυτό το οποίο περισσότερο έχουν να προσφέρουν σε όλες και σε όλους, ειδικά στους ΕΝΔΕΗ, στους ανθρώπους με προβλήματα, δεν είναι τόσο το να αναδείξουν την δράση οργανώσεων όπω η νεολαία τη Νέα Δημοκρατία που πάντα δίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον παρόν τη, αλλά το σημαντικότερο είναι να αναδείξουν προβλήματα και να δώσουν ερεθίσματα στου διπλανούς μα, στον απλό συνάνθρωπο, το να αντιληφθεί ότι ο διπλανό έχει πρόβλημα κάθε μέρα και όχι μόνο παραμονές γιορτών. Και κάθε μέρα μα χρειάζεται δίπλα του. Ο συνάνθρωπο χρειάζεται τον συνάνθρωπο σε καθημερινή βάση, ανά και στιγμή δίπλα του. Έχετε δίκιο κύριε Κωνσόμπολη, αυτό είναι πολύ σωστό και αληθινό αυτό που λέτε, γιατί ξέρετε αυτό που το λέμε εδώ κάθε Παρασκευή τον κύριο Ατζακλή, λείπει η ανθρωπιά, λείπει να είμαστε αληθοί, να είμαστε άνθρωποι. Αυτό το έχετε δει και στις προσωπικές μας συζητήσει το έχουμε διαπιστώσει, λείπει το ανθρώπινο στοιχείο. Πολλές φορές άνθρωποι να ασχολούνται με την πολιτική, μένουν στην πολιτική να ξεχνάνε όμως την έννοια και τι εστί άνθρωπο. Αυτό προσπαθούμε εδώ να καταδείξουμε από τι εκπομπέ. Έχουν περάσει διάφοροι συγκεκριμένοι άνθρωποι και καλεσμένοι. Και προσπαθούμε να δείξουμε την αλληλεγγύη και την ενότητα τελικά που πρέπει να έχουμε όλοι εμεί, εμεί που ασχολούμαστε με τι τέχνε, με τα γράμματα. Γιατί και εσεί ασχολείστε με τα γράμματα και με τι τέχνε. Και ε, στην αμέσω επόμενη ερώτηση θέλω να μου πείτε, και αφού περάσουμε λίγο στον κύριο Ατζακλή, να μου πείτε ε, ένα σημαντικό στοιχείο. Να δούμε στι χώρε που εσεί έχετε ε, ασχοληθεί. Τι συμβαίνει με την Ορθοδοξία, ε, πώς, πώς βλέπουν τον, ε, τον Ορθόδοξη ξενική πίστη αυτής οι χώρες. Θα τα δούμε σε λίγο, να περάσουμε λίγο στον κύριο Ατσαλκή, να τσακλεί. Μιλάμε για τη γέννηση του Χριστού. Α, ακριβώς αυτό ήταν το αντικείμενο της προηγούμενης μας συζητήσεως με τον κύριο Κωστόπουλο. Το γεγονός ότι πολλοί προβλέπουν ότι η Ορθοδοξία πρόκειται, η Ορθοδοξία πρόκειται να φανεί στον κόσμο καθαρή και απαστράπτωσα, γιατί υπήρχαν δυνάμει μέχρι τώρα, είτε Μασονία λέγεται, είτε Μπίντερμπεργκ λέγεται, είτε ότι αυτοί, αυτοί τώρα θα μπουν στα, θα μπουν στα κελιά του κατά κάποιο τρόπο και θα φανεί η αλήθεια στον κόσμο. Δηλαδή αυτή η Ορθοδοξία, η οποία ήταν καταπιεσμένη, η οποία δεν ήταν εμφανή και λέγαμε όλοι, μα γιατί, αφού η Ελλάδα. Αξίζει μια καλύτερη τύχη, ρε παιδιά, λέγαμε. Ε, υπάρχουν άξιοι άνθρωποι. Στο περιβάλλον μας υπήρχαν επιστήμονες, άνθρωποι άξιοι, άνθρωποι που πιστεύανε. Στα, στα, μέσα ενημέρωση, στα κανάλια βλέπαμε ανθρώπους διαφορετικούς. Δηλαδή γιατί αυτοί οι περισσότεροι ήταν άθεοι. Πώς βρεθήκαν τόσοι άθεοι στα κόμματα και στα, και στα κανάλια. Απορεί κανείς πώς, πώς, σαν να είπαν τα κανάλια, ελάτε όλοι άθεοι εδώ. Και ξαφνικά, τώρα δεν θέλω να δείξω προσωπικά κανέναν άνθρωπο έτσι και να με συγχωρεί ο, ο νομίζει ότι το, ε, τον εσημαδεύω, δεν σημαδεύω κανέναν, διότι δεν είμαι ικανός εγώ αυτή τη στιγμή, σαν κι εγώ ένα κοινό άνθρωπο και μάλιστα αμαρτωλό, να κάνω τον έξυπνο σε άλλου και να του πω: Αυτό είναι θέμα του Θεού που θα κρίνει. Εγώ δεν κρίνω αυτή τη στιγμή. Αλλά λέω πω ξαφνικά, ενώ ένα, υπάρχει πίσω ένα background και ένα ορθόδοξο έθνο, αυτό δεν κατρεφ, καθρεπτίζεται στα μέσα ενημέρωση. Δεν καθρεπτίζεται, αν θέλετε, στη λογοτεχνία. Δεν καθρεπτίζεται στα πανεπιστήμια, στου πανεπιστημιακού δασκάλου. Δεν ακούσαμε πανεπιστημιακό δάσκαλο να μιλάει ποτέ για τον Χριστό. Μόνο μερικοί θεολόγοι. Οι άλλοι δηλαδή τι ήταν, δεν ήταν Έλληνε αυτοί, Ήταν μια ομερτά, μια, το λέω καλά κύριε Φουντούλακη. Έτσι. Ομερτά. <laughs> ήταν μια δηλαδή, πώ θα το πούμε τώρα, μια συνωμοσία σιωπή απέναντι στα υπέροχα πράγματα τη Ορθοδοξία και απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτό λοιπόν με προβλημάτισε και άρχισα να σκέφτομαι γιατί γίνεται αυτό. Και τελικά είδα ότι από αυτή τη στιγμή αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Θα έχουμε δηλαδή την ευκαιρία τώρα σιγά σιγά να βλέπουμε ανθρώπου και πιστού, ανθρώπου του Θεού, τουλάχιστον μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί, αλλά κάνουμε μια προσπάθεια προ αυτό το μεγαλείο τη Ορθοδοξία, να είμαστε δηλαδή Έλληνε πατριώτε και Ορθόδοξοι. Γιατί αυτή η, ελληνική, η τέλεια ελληνική γλώσσα δεν μπορεί να μα διδάξει και να μα δώσει να καταλάβουμε ότι τα ανάματά μα και όλη η πορεία μα μας έχει οδηγήσει εκεί και αν υπάρχουμε ακόμα σαν έθνος, αγαπητοί φίλοι και, αδεχτεί, και αν υπάρχουμε σαν έθνο, mm. υπάρχουμε μόνο και μόνο διότι υπάρχει αυτή η προηγούμενη κατάσταση των ανθρώπων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία και το 40 που είπαν όλοι μαζί δεν περνάει ο φασισμό. Ένα μικρό έθνο είπε αυτή τη μεγάλη κουβέντα. Και γιατί, γιατί, στηρίχθηκε στην πίστη που έχει στο Θεό, στην πίστη που έχει στο Χριστό, την Παναγία λίγο. και του Αγίου. Ε, Σαφώ ε, θα περάσουμε σε λίγο, βλέπω έχετε ετοιμάσει για την ανάλυση. Yeah, Θέλω yeah. στο σημείο αυτό να μα πείτε, κύριε Κωστόπουλε, τη δική σα εικόνα. Τι εντυπώσει που έχετε ε, ω σύμβουλο επιχειρήσεων ε, στο εξωτερικό. Τι έχετε δει μέχρι τώρα, Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί και πώ μα βλέπουν σαν έθνο, να ξεφύγουμε και λίγο και από τον χριστιανισμό. Σαν έθνο, πώ μα βλέπουν στο εξωτερικό. Ε, μας, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα, έχουμε δει πολλέ φορέ μέσα από περιοδικά, γερμανικά περιοδικά, ποια είναι η εικόνα που έχουν για το ελληνικό έθνο. Τι βλέπετε εσεί, ποια είναι η εικόνα που έχετε ε, στα χρόνια όλα αυτά που ασχολείστε με τις οικονομικές επιστήμες και με την ε, ως επιχειρήσεων. Η αλήθεια είναι, κύριε Φουντουλάκη, ότι στην ευρύτερη Βαλκανική, στην κοντινή γειτονιά μας, απλώνεται ένα σύνθετο σκηνικό θρησκειών, εθνοτήτων, το οποίο υπό άλλε συνθήκες θα μπορούσε να μας κάνει να αισθανόμαστε ξένοι. Παρ' όλα αυτά, ειδικά στις χώρες εκείνες όπου το χριστιανικό θρησκείο Στοιχείο, αλλά και ειδικότερα η Ορθοδοξία, φαίνεται ότι σε απόλυτα νούμερα υπερισχύουν. Ε, μια ε, αναφορά θα μπορούσαμε να κάνουμε πιο χαρακτηριστική για τη Σερβία. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στη χώρα μας και απέναντι στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, πολύ πιο διαφορετική από ότι ειδικά το τελευταίο διάστημα είχαμε την ατυχία να ζήσουμε από λαούς της Κεντρικής αλλά και της ε, Βόρειας Ευρώπης. Ε, θυμόμαστε περισσότεροι ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης στη χώρα μας, κατηγορηθήκαμε για φεδρότητα, κατηγορηθήκαμε πολύ σκληρούς όρους από ξένες κυβερνήσεις και λαούς, τελείως αδικαιολόγητα και δυστυχώς χωρίς καμία αντίδραση από πλευράς μας. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για τις χώρες της Βαλκανικής και ειδικά για εκείνες με τις οποίες συνδεόμαστε θρησκευτικά, πολιτιστικά και όχι μόνον, εδώ και πάρα πολλού αιώνε και δεν αναφέρω τυχαία το παράδειγμα της αδελφής Σερβίας, είναι ένας πολύ έντονος προβληματισμός που υπάρχει όσον αφορά το πού πηγαίνει η Ελλάδα. Η Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής εμφανίζεται ως φωτεινό παράδειγμα από πολλές απόψεις για τις μικρότερες αυτές και πιο φτωχές γειτονικές χώρες. Υπάρχει ένας σεβασμός, θα έλεγα, ένα δέος πολλές φορές, το οποίο μας κάνει και εμάς τους Έλληνες που, που είμαστε επαγγελματικά στην περιοχή, να αισθανόμαστε mm -hmm. μια έπαρση, yeah. μια περηφάνεια. Και θα σα έλεγα ότι ο πιο έντονο προβληματισμό που υπάρχει από πλευρά του όσον αφορά τα πιο τετριμένα, τα καθημερινά, τα οικονομικά ζητήματα τη εποχή, είναι το πού πάμε, το τι θα γίνει με εμά αν καταρρεύσει η μητέρα σε εισαγωγικά Ελλάδα. Mm -hmm. Ναι, θέλω στην πορεία και αφήνω και στον κύριο Τζακλή. Θέλω στην μπορεί να συζητήσουμε ε, κάποια πράγματα, επειδή ακούμε πολλέ φορέ για ύφεση, για για ανάπτυξη. Όλα αυτά τα δούμε μετά το διάλειμμα, γιατί περνάμε στο δεύτερο και τελευταίο διάλειμμα τη εκπομπή. Θέλω λίγο να συζητήσουμε λίγο, αν βλέπετε, για να το πούμε λαϊκιστή, για να γίνουμε κατανοητοί στο τηλεοπτικό κοινό, αν βλέπετε ένα φω στο τούνελ. Αν υπάρχει μια ελπίδα σε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, πώ βλέπετε τα πράγματα και ποια λύση εσεί προτείνετε ω οικονομολόγο. Όλα αυτά τα δούμε αμέσω, αγαπητοί φίλοι. Περνάμε στο τελευταίο διάλειμμα τη εκπομπή μα και πολύ σύντομα και πάλι κοντά σα με τη συνέχεια τη ζωντανή αυτή συζήτηση. Κυρίε και κύριοι, συνεχίζουμε την ζωντανή εκπομπή. Ε, επαναλαμβάνουμε ότι είμαστε μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον κύριο Νικόλα, ο Κωστόπουλο και επιστήμονα ε, και έναν άνθρωπο που ασχολείται με τα ιδανικά και τις αξίες της πίστεως, τη ε, της πατρίδος. Αυτό συζητάμε σήμερα. Αυτό προσπαθούμε να καταδείξουμε. Η εκπομπή μας ονομάζεται, όπως βλέπετε, στα μονοπάτια της αλήθειας. Μιλάμε για την αλήθεια και εδώ πέρα έχουν περάσει συγκεκριμένοι άνθρωποι για να ακούσουμε τις απόψεις τους. Ένα τραπέζι εδώ πέρα όπως βλέπετε που προσπαθεί πάντα αυτό το τραπέζι μέσα από τις δικές μας ειδήσεις να δείξει την αλήθεια και να δώσουμε απαντήσεις στα μεταφυσικά προβλήματα. Ε, αυτό πριν περάσω στον κύριο Ατζακλή να υπενθυμίσω ότι η εκπομπή έχει κάνει εκδηλώσεις, δίνω διαλέξεις, έχω γράψει πέντε βιβλία που μπορείτε να ε, ρωτήσετε πληροφορίες στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ξέρω και εσείς ε, κύριε Κωστόπουλε ότι σας αρέσει να και έχετε ανησυχίε όλα αυτά. Βεβαίω. Ε, γενικότερα και προσπαθούμε και εμείς μέσα από την εκπομπή, μέσα από τη συγγραφική μου δραστηριότητα να ε, απαντήσω στα προβλήματα της εποχής μέσα, μέσα από μια απλή γλώσσα. Πώ ε, πώς σας φαίνεται η γλώσσα γενικότερα των συγγραμμάτων, γιατί αυτό που προσπαθώ πάντα μέσα τα βιβλία είναι να είναι απλή κατανοητή και η εκπομπή μας να είναι απλή στο τηλεοπτικό κοινό, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι σήμερα επειδή είναι κουρασμένοι, ταλαιπωρημένοι τη δουλειά τους, θέλουν να ακούσουν κάποιες έννοιε, αλλά να μην κουράδυντα. χρειαστεί να κουραστούν, να προβληματιστούν και μέσα από την όλη αυτή την ιστορία με τα προβλήματα που υπάρχουν, με τη μελαχολία. Έβλεπα σήμερα μια έρευνα που έλεγε ότι είμαστε ε, πρωταθλητέ στη μελαχολία και στην κατάθλιψη στην ευρωπαϊκή ζώνη. Έλεγε μια σημερινή έρευνα. Πώ βλέπετε όλα αυτά, θεωρείτε πώ πρέπει να είναι η γλώσσα γενικότερα των τηλεοπτικών εκπομπών, των βιβλίων σήμερα, γιατί ξέρω και εσεί έχετε διαβάσει πολλά βιβλία, παρακολουθείτε τηλεόραση, είστε νέο άνθρωπο και ποια είναι η δική σα εικόνα για όλα αυτά. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα κύριε Φουντουλάκη να σα χαρώ για το συγγραφικό σα έργο, το οποίο παρά το σχετικά αναρώ τη ηλικία σα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Να είστε καλά για τους... Ειδικά το σιωπή και σκέψη των Πλοτίνο πέρα από το ότι με καθήλωσε και αναδεικνύει τι ανησυχίε σα, πιστεύω ότι είναι ένα έργο το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να μπορέσει να τρυφήσει μέσα από μία απλή γλώσσα σε έννοιε που δυστυχώ αλλά καθημερινά έχουν αρχίσει να χάνονται. Η αλήθεια είναι κύριε Φουντουλάκη ότι το τελευταίο διάστημα ειδικά μέσα από την κρίση την οποία ζούμε, η οποία ξεκίνησε από οικονομική έγινε κοινωνική και σήμερα είναι χαρακτηριστικά μια διαφορετική πολιτική κρίση η οποία έχει αποσταθροποιήσει όχι μόνο το ελληνικό πολιτικό σύστημα αλλά την κοινωνία μας ευρύτερα. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι ο καθένα από εμά, μέσα και ειδικά από την ύφεση που υπάρχει, οδηγείται σε απόγνωση. Σε απόγνωση οδηγούνται καθημερινά, και αυτό φαίνεται στα πρόσωπα όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων, όλα τα νοικοκυριά τα οποία έχουν τουλάχιστον έναν άνεργο το καθένα ε, μέσα στο σπίτι του ή έναν ενδυνάμει δυστυχώς άνεργο. Ε, όλα αυτά οδηγούν στο να χάνει κάθε μία και ο καθένας από μας καθημερινά όλο και περισσότερο την πίστη του. Μία πίστη που όπως και λίγο νωρίτερα, λίγο πριν έρθετε αναφέραμε, ε, είναι κάτι για το οποίο το τελευταίο διάστημα δυστυχώς ε, ντρεπόμαστε. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δεν απέχουν απλά από την πίστη, όποια και αν είναι αυτή, όπως ε, την αισθάνεται ο καθένας και όπως... Ε, την εκφράζει, mm -hmm. αλλά δείχνουν να, ε, όχι απλά να απέχουν, αλλά να ντρέπονται ε, να δηλώσουν ξεκάθαρα ότι έχουν συγκεκριμένες αναφορές. Και τουλάχιστον κρίνοντας ε, εξιδίων θα σας έλεγα ότι ειδικά μέσα από μια τόσο δύσκολη κατάσταση, αυτό το οποίο ε, μας λείπει και αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια υπέρτερη δύναμη. Είναι αυτό το κάτι το διαφορετικό, το οποίο, ε, αν όχι σε πρακτικό επίπεδο, τουλάχιστον σε ηθικό, σε πνευματικό, σε ψυχολογικό επίπεδο, <στανονέων εποδοτικότητα> θα μπορούσε να αμφισβήτητα να Και Υπάρχει μια ελπίδα, την, κύριε ε, Κωσόπου, κύριε Τζακλή, αυτό πέραστε. που σα είπα που διάβασα και σήμερα. Ναι. Κυρία Τζακλή, θέλετε να μα πείτε. Θα σα πω. Ναι. Ε, όσον αφορά την επίθεση εναντίον του, αν είναι σχεδιασμένη ή όχι από του εξωτερικού παράγοντε, είναι φανερό πια, Πώ ε, η, η, αυτή η επίθεση ήταν είναι καθαρά από τι δυνάμει εκείνες που πολεμάνε πάντα την Ορθοδοξία. Θέλετε να σα πω ότι είναι από τον διεθνή σιωνισμό που ελέγχει τι τράπεζε κλπ. Θέλετε να σα πω ότι είναι ακόμα και από τον Άτο. Διότι και τον Άτο τι είναι, οι σταυροφόροι του Πάπα, οι οποίοι θα εκδηλώσουν αργότερα εχθρικέ, περισσότερο εχθρικέ τάσει στου Ορθοδοξού λαού, όπω ήδη έχουν εκδηλώσει στο παρελθόν. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι. Δίποτε δεν λοιπόν, θέλω να κάνω παρατήρηση σε κανέναν βέβαια. Ότι η λέξη απόγνωση δεν ταιριάζει σε ανθρώπου που πιστεύουν στο Θεό. Η λέξη απόγνωση, ότι ο κόσμο είναι σε απόγνωση που λένε μερικοί, εγώ δεν σύμφωνο. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι η απόγνωση είναι ίδιο ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν εννοήσει και δεν πιστεύουν και δεν έχουν τη δύναμη αυτή τη πίστευση ώστε να αντιμετωπίσουν δύσκολε καταστάσει. Ακόμα δεν είναι δύσκολε οι καταστάσει, έχουμε και πιο δύσκολε μπροστά μα. Αν από τώρα πετάξουμε τα όπλα, πώ θα πολεμήσουμε πρέπει από τώρα, από τώρα να ενισχυθούμε, αγαπητοί Έλληνε, φίλοι, αδελφοί εν Χριστώ, όσοι ακούτε, ποτέ να μην δεχτείτε ότι ο άνθρωπο ο Έλληνα μπορεί να απογοητεύεται. Ουδέποτε απογοητεύεται ο Έλληνα. Και την τελευταία στιγμή θα σα δώσω μια πολύ έτσι απλή ιστορική αναφορά. Είπανε του στρατηγού του Μιλτιάδη, είπε ο στρατηγό του Μιλτιάδη, πηγαίνετε ρε παιδιά τη νύχτα οι κατάσκοποι να δείτε εκεί πέρα πώ είναι το στρατόπεδο των Περσών. Και ένα γύρισε και τι του είπε το πρωί. Λέει: αρχηγέ εάν ρίξουν αυτή τα βέλη του στον ουρανό, θα σκεπάσει ο ήλιο. Ξέρετε τι απάντησε ο Μιλτιάδη. Τι απάντησε ο Μιλτιάδη. Απάντησε κύριε Φουντουλάκη: Καλύτερα του λέει έτσι να γίνει για θα πολεμήσουμε υπό σκιά. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι ο Έλληνα. Εμεί αγαπητοί φίλοι, το ξέρουν και οι παλιότεροι, δεν μου πολεμήσαμε ποτέ ένα στρατό που ήταν ίσω με εμά. Ούτε ο Αλέξανδρο πολέμησε με ίσω στρατού, αλλά με πλη πολύ περισσότερο από τον εαυτό του. Πολύ περισσότερο από του δικού του στρατιώτε δηλαδή. Τρει και τέσσερι και πέντε και δέκα φορέ έχουμε πολεμήσει. Και ε, στο τελευταίο πόλεμο του 40, θα μου πείτε γιατί τα αναφέρω αυτά. Για να τονώσουμε το, το ηθικό μα. Ότι είμαστε ένα λαό ο οποίο έχει δυνάμει μέσα του. Και γι' αυτό κρατάμε και. Ε, 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 πώ το είπατε αυτό την άλλη φορά, Το καλύτερο κομμάτι τη Μεσογείου, πώ το είπατε. Ναι, ναι, ναι. Ε, Πέστε μου πώ το Όχι είπατε. Το καλύτερο. Παλκόνι, πώς το είπατε. Ναι, για τη γεωγραφική θέση λέει. Καλύτερο οικόπεδο έχουμε στη Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέει, λέει αν δεν είμαστε δυνατοί, δυνατοί. δυνατοί, θα το μπορούσαμε να το κρατήσουμε λέει. αυτό το καλύτερο οικόπεδο. Δεν θα μπορούσαμε να το κρατήσουμε. Άρα λοιπόν, εμεί οι Έλληνε είμαστε δυνατοί. Είμαστε δυνατοί. Και όταν θίγονται τα, τα κεκτημένα, δηλαδή όταν θίγεται ο Θεό, προσβάλλεται η θρησκεία μα, προσβάλλεται η έννοια τη ελευθερία που έχουμε, τότε τα δίνουμε όλα. Ελευθερία ή θάνατο. Αυτό λοιπόν Ελευθερία, θανάωση να μπει και στην καθημερινή μα ζωή. Να πούμε ότι δεν θα, δεν θα οροδίσουμε προ αυτών των καταστάσεων, ούτε καμιά απόγνωση θα μα πάρει, και ελάχιστοι πρέπει να είναι εκείνοι οι οποίοι τα χάνουν. Οι περισσότεροι πρέπει να έχουμε δύναμη να συνεχίσουμε σε αυτό το δύσκολο. Και θα βγει από αυτό το πικρό, θα βγει μέλι, θα βγει γλυκό. Αυτή είναι η άποψή μου. Έχετε ετοιμάσει για το Ευαγγέλιο κάτι. Δύο... Είπαμε δύο λόγια ναι. με τον κύριο Κωστόπουλο προηγουμένω και βοήθησε κι αυτό στην εκφορά του λόγου αυτού. Και θα ήθελα να πω ακόμα ότι. ή μάλλον να διαβάσω ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο: ναι. Ένα κομματάκι να με επιτρέψετε. Ναι, Αφού ναι, γεννήθη ναι. λέει ο Ισού στη Βηθλέμ τη Ιουδαία επί των ημερών του Ηρόδου, θα μου πει: Τα ξέρουμε τώρα αυτά. Ε, εν πάση περιπτώσει όμω, α τα ακούσουμε άλλη μια φορά. Γιατί κάθε χρόνο τα ακούμε. Του Ηρόδου Βασιλεύου, η Μάγια από Ανατολόρθα στα Ιεροσόνημα Εδώ έχουμε τρει ανθρώπου, τρει μάγου, του λέμε εμεί που ήταν και λιγότεροι περισσότεροι πάντω. Δεν αναφέρει το Ευαγγέλιο αριθμό, αλλά επειδή ήταν τρία τα δώρα, ξέρετε, τα δώρα που έδωσαν οι Μάγοι ήταν τρία. Ναι. Ήταν το Λιβάνι, η Σμύρνα και ένα ακόμα, το Χρυσάφι. Ο Χρυσό δίνεται συνήθω σαν δώρο στου βασιλεί. Η Σμύρνα δίνεται στου θνητού, διότι ο Χριστό ήταν και άνθρωπο και όφιλε να πεθάνει όπω και πέθανε και αναστήθηκε. Και το Λιβάνι δίνεται στο Θεό. Δεν δίνεται, δηλαδή προσφέρεται στο Θεό το Λιβάνι. Αυτά λοιπόν τα τρία δώρα είναι σημαντικά διότι έδωσαν τι ιδιότητε του Χριστού. Σαν βασιλέο του κόσμου, πνευματικού βασιλέου του κόσμου. Ναι. Σαν οδηγητή των ανθρώπων, δηλαδή ε, στο, στην πολιτική, στη ζωή μα γενικά. Σαν Θεό ο οποίο βλέπει από πάνω τα πράγματα και τα. Ε, και τα προωθεί με τον καλύτερο τρόπο όπως μπορεί καλύτερα και ξέρει εκείνος το καλύτερο και σαν θνητός. Αυτοί λοιπόν οι τρεις οδηγήθηκαν από ένα άστρο. Το άστρο αυτό, πολλοί λένε ότι ήταν ε, ένα άστρο του ουρανού από αυτά που, ξέρετε, τα κοινά άστρα ένας γαλαξία κλπ. Δεν ήταν τίποτα τέτοιο. Παρά οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι το άστρο αυτό ήταν ένας άγγελος, ένας φωτεινός άγγελος που τους οδηγούσε. Επειδή είχαν τόσο πόθο, τόσο πάθος να δουν τον ερχόμενο μεσή αυτοί οι άνθρωποι, επιστρατεύτηκε και ο ουρανός για αυτούς και τους έδωσε ο Θεός χάρισμα ένα άστρο για να τους οδηγεί. Γιατί το άστρο ήταν πολύ χαμηλά. Δεν μπορεί ένα άστρο που είναι μακριά να οδηγήσει έναν άνθρωπο σε ένα ορισμένο σημείο. Ε, πρέπει να περάσουμε. Τσακλή, Περάζεται... επειδή με ενδοποιούν ότι έχουμε δύο λεπτά ακόμα ακριβώ με το ρολόγιο να κλείσουμε. Ναι. Επομένω, στην άλλη εκπομπή θα Ναι, να συνεχίσουμε τώρα. λίγο. Πείτε το λόγο και να περάσουμε και στον κύριο Κωστόπουλο αμέσω. Εγώ θέλω να πω ότι το μήνυμα του Χριστουγέννου μα ναι. δημιούργησε από αγάπη και δεν μα εγκαταλείπει ποτέ, ούτε τώρα θα μα εγκαταλείψει. Ο Θεό μα φροντίζει γιατί μα αγαπάει. Και πόση είναι αχαριστία, πόση χρειαζε... χρειάζεται ένα άνθρωπο που είναι πλάσμα του Θεού να μην αγαπάει τον Θεό και τον συνάνθρωπό του. Δεν πώ τον λέμε πατέρα, πατέρα ημών. Πρέπει να τον αγαπάμε για να τον λέμε πατέρα. Αυτό το πατέρα ημών το λέμε, αλλά πρέπει να υπάρχει αγάπη. Να ξέρουμε ότι ο Θεό μα αγαπάει και να τον ανταγαπάμε. Με λιγότερη αγάπη, γιατί η τέλεια αγάπη είναι του Θεού. Και να έλεγα ακόμα ότι το φω του κόσμου είναι ο Χριστό. Για να μην είμαστε μακριά από αυτό το φω. Αυτό θα ήθελα εγώ για να δώσουμε την ευκαιρία και στον κύριο Κωστόπουλο που είναι σήμερα φιλοξενούμενο, να σα πω δύο λόγια. Κύριε Κωστόπουλο, ναι, να μα πείτε έτσι ένα επίλογο γενικότερα για το μήνυμα του Χριστουγέννων, τι έχετε να πείτε στου φίλου τη εκπομπή, το δικό σα μήνυμα θα θέλαμε. Αφού σα ευχαριστήσω και του δύο, κύριε Φουντουλάκη, για την εξαιρετική εορταστική φιλοξενία. Να είστε καλά. Θα ήθελα να σταθώ στο ότι το τελευταίο διάστημα ε, Ακούμε από πάρα πολλού, διαβάζουμε κιόλα ότι η κρίση που ζούμε, η οικονομική, κοινωνική και πολιτική πλέον κρίση, όπω αναφέραμε νωρίτερα, είναι πρωτόγνωρη. Η αλήθεια είναι ότι η πατρίδα μα έχει περάσει εδώ και χιλιάδε χρόνια πάρα πολλέ κρίσει. Μεγαλύτερε, σημαντικότερε και αν θέλετε. Διαρκέστερε. Διαρκέστερε και με έντονα στίγματα τα οποία μας ακολουθούν μέχρι και σήμερα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε και νωρίτερα, πάρα πολύ σωστά, οι Έλληνες καταφέρνανε πάντα, στηριζόμενοι πάνω απ' όλα στην εσωτερική τους πίστη, να ξεπερνούν αυτές τις κρίσεις, να βγαίνουν δυνατότεροι από αυτές και να πηγαίνουν μπροστά για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σήμερα. Άρα λοιπόν, αυτό το πολύ απλό και επιτρέψτε μου ταπεινό που θα ήθελα να αναφέρω, είναι να καλέσω τις συμπολίτες και τους συμπολίτες μας να μην χάνουν την πίστη τους, να κρατούν το εθνικό τους φρόνημα ψηλά, να έχουν καθημερινά αισιοδοξία και πάνω απ' όλα να μην ξεχνούν ότι οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας δεν μας έχουν ανάγκη μόνο παραμονές εορτών, αλλά κάθε μέρα να κάθε στιγμή. Καλά. Και Πολύς Θεού σας... θέλοντο, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Δεσμευόμαστε να σα έχουμε πάλι σε μια επόμενη εκπομπή, γιατί ο χρόνο ήταν περιορισμένο και το θέμα σήμερα ήταν και η αδιέννηση του Χριστού. Σύντομος όμω και πάλι θα συνοηθούμε παρόλο το βεβαρημένο πρόγραμμα το οποίο έχετε, κύριε Κωστόπουλε, να έρθει και σε κάποια επόμενη εκπομπή να είστε και πάλι ε, κοντά μα. Σας σα ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Εγώ σα ε, ευχαριστώ. καλή δύναμη στην προσπάθεια την οποία κάνετε, η οποία είναι αξιόλογη. Πάντοτε προσπαθούμε να, να καταδείξουμε και να δείξουμε νέου ανθρώπου και ανθρώπου γενικότερα που μάχονται για τα ιδανικά τη πίστεω και τη πατρίδο. Αγαπητοί φίλοι, σε ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε και για όποιον ενδιαφέρεται μπορεί να ρωτήσει τώρα το τηλεφωνικό μα κέντρο για τη συγγραφική μου δραστηριότητα. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Καλό σα βράδυ. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα,